Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Θέλει να κρατήσει αυτός, πιέζει ο Αντωνιάδης, Αγκάνοβιτς, πάσα για τον Σκρανς, ο οποίος από τον Καταλά γύρισμα, Αγκάνοβιτς, ευκαιρία για την ΑΕΛ, το σούτ έξω. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 11 είναι για την ΑΕΛ. Τώρα σφυρίξε ο διαιτητής, τώρα εκτελεί ο Ακίνο, το πάει απευθείας πάνω από την εστία του Βοζίνια. Κοντά είναι ο Τρισκόφσκι, ζήτησε, πήρε μπάλα. Ζητάει και ο Γιάννου. Κάνει μια μπαλιά. Γιάννου, ευκαιρία για να δούμε την κίνησή του. Πάτησε για τον Τρισκόφσκι. Το σούτ 1-0. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Το βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει. Εδώ και πάλι δεν υπάρχει θέμα για offside. Καλύπτεται ο Γιάννου από τον Αντρέ Τεϊσέιρα την ώρα που φεύγει η μπαλιά. Γυρίζει για τον Τρισκόφσκι. Πολύ ωραίο σούτ με φάλτσο. Εδώ η σκαυτή μπαλιά. Ήταν εξαιρετική η πάσα και του Τρισκόφσκι και το γύρισμα έξυπνο του Γιάννου για το 0-1 στην αναμέτρηση. Άρη Κυριάκου, σχόλιο από τους πάγκους, τι γίνεται. Ναι, να πούμε καταρχήν πως αυτό το γκολ του... Τώρα εκτελεί πάλι με φάλτσο κεφαλιά, δοκάρι. Ο Λεάντρο Σίλβα πάλι με αρκετό φάλτσο, τόνι αυτή τη φορά με τις γροθιές. Σδραυκόφσκι δεν μπορεί να κάνει στο σουτ, κοντρόλαρε απλά για να δώσει στον Αγκάνοβιτς. Η σέντρα του τελευταίου, κεφαλιά, έξω γκολ. Εδώ τώρα εκεί υπάρχει παίκτης πίσω, τώρα αν είναι, δεν βοηθάει αυτό, πιθανότατα να είναι πιο παίκτης της ΑΕΛ πιο πίσω, βλέπετε που βρέθηκε ο Λαφράνς, βέβαια είναι να ξαναδούμε το προηγούμενο replay, γιατί ο Λαφράνς έχει κάνει κίνηση από πίσω και έρχεται, αλλά την ώρα που βγαίνει σέντρα του έχει τσιμπήσει ο Φιντέλης την μπάλα, οπότε αυτός έχει σκοράρει, δεν δοκιμάζει σούτ, έδωσε για τον Σδραυκόφσκι, τώρα το σούτ έξω, τώρα ο Γκαρσία με πολύ φάλτσο κεφαλιά, ο Τρουγιός γκολ. Υπέροχο γκολ για την ΑΕΚ, 1-2 στο παιχνίδι. Θα πάρει και μια μπάλα για να το αφιερώσει προφανώς κάπου. Ναι, έτσι είναι, θα βάλει την μπάλα κάτω από την μπλούζα. 1-2 η ΑΕΚ στο 50, εντελώς διαφορετικό σε σχέση με το τι είδαμε στα φετινά μάτς των δύο ομάδων. ΑΕΛ ΑΕΚ 1-2 στο 50 λεπτό με Χωάν Τρουγιός, μια υπέροχη γυριστή κεφαλιά. Εκεί υπάρχει κενό το οποίο έχει το φάουλ η ΑΕΛ, τώρα εκτελείται κεφαλιά τον Χουράδο, ευκαιρία Λαφράνς, 2-2, φεύγει ο βοηθός για την σέντρα, μετράει τον γκολ, ο Λαφράνς σοφαρίζει, δεν το έκανε πριν, μια αναμέτρηση. Να δούμε εδώ, κεφαλιά δεν υπάρχει κανένα offside, καλύπτεται ο Λαφράνς, ωραία κεφαλιά τον Χουράδο. Χώρο, ένα θέμα με τραυματισμό με τον Τρουγιόλς, είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να πονάει. Τρισκόφσκι σέντρα, δεν μπορεί ο Γιάννου την προβολή, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Η ΑΕΚ που ανεβαίνει και πάλι δείχνει διάθεση στα τελευταία λεπτά. Φλωριάν για Γιάννου, μεγάλη απόκρουση από το Βοζίνια. 2-3, μεγάλο κενό εκεί στην άμυνα της ΑΕΛ. Ο Καταλά πιάνει την κεφαλιά, φαίνεται ότι ελέγχει ο Βοζίνια. Κοιτάξτε που είναι ο Νταβίτ Καταλά, θα πάρει την κεφαλιά, λάθος από την άμυνα της ΑΕΛ. Κακός υπολογισμός από τον Βοζίνια που δευτερόλεπτα πριν έχει βγάλει την απόκριση του αγώνα. Βλέπετε ότι πάει με το πόδι να κοντρολάρει την μπάλα, να τη διώξει. Ό,τι και να κάνει με 5 γκολ Χουράδο, ο Τόνιο. Εδώ πήγε η ΑΕΛ να απαντήσει. Συγκύρισμα για τον Κάσες. Κάθεται για τον Φλωριάν που θέλει να περάσει από τον μαρκάρισμα του Γκοντάλ. Φάουλ για την ΑΕΚ και κάρτα στον Γκοντάλ. Έχει αποβληθεί έτσι. Είναι δεύτερη κίτρινη, έχει αποβληθεί βεβαίως ο Μπόρις Γκοντάλ. Στο έφυγε αμέσως εκτός, εδώ κάνει το φάουλ τώρα που φεύγει ο Φλωριάν. Αγωνή καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. winmaster.com.cy. Εμπά το ράζιο, πιάει το πόνους σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.